στην Μαρία Ρόνι, γιατί και στη Γαλλία έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Το ένα αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων διαδέχεται το άλλο, Μαρία. Πράγματι, Γιάννη, και μέσω αυτής της έκρηξης των κρουσμάτων στη Γαλλία έρχεται το νομοσχέδιο για τη μετατροπή του υγειονομικού πάσου σε εμβολιαστικό πάσο. Δηλαδή, μόνο οι εμβολιασμένοι, οι πλήρως εμβολιασμένοι, να μπορούν να εισέρχονται σε δημόσιους κλειστούς χώρους. Ενώ οι ανεμβολιαστοί μόνο σε σούπερ μάρκετ, φαρμακεία. Στη Γαλλία καταγράφεται ημερησίως καταγράφονται 200.000 κρούσματα, πάνω από ένα εκατομμύριο καταγράφονται τις τελευταίες 7 ημέρες. Και η γαλλική κυβέρνηση αναγκάζεται να πάρει μέτρα για να μην παραλύσει η οικονομία, από την υποχρεωτική χρήση μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, στις μεγάλες πόλεις από 6 χρονών παιδιά, ως την υποχρεωτική τηλεργασία 3 φορές την εβδομάδα και την χαλάρωση των κανόνων καραντίνας στους πλήρους εμβολιασμένους που νοσούν από 10 σε 7 ημέρες. Σήμερα λοιπόν, στην Γαλλική Ενδοσυνέλευση, εξετάζεται το νομοσχέδιο που σχετίζεται με τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Και εκεί περιλαμβάνεται και το νομοσχέδιο για το πάσο, το εμβολιαστικό πάσο. Βλέπουμε όλες, ο γαλλικός τύπος επισημαίνει ένα ισχυρό μπραντεφέρ μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για αυτό το θέμα. Παρά το γεγονός ότι πριν 2 εβδομάδες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γαλλίας χαιρέτησε τη σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη των κοινοβουλευτικών ομάδων, με εξαίρεση την αριστερά και τα ακροδεξιά κόμματα και το κόμμα της Μαρίν Λε Πεν μέσα σε αυτά, σήμερα από την αντιπολίτευση έχουν κατατεθεί συνολικά 720 τροπολογίες για αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχουν βουλευτές από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αμφισβητούν την χρησιμότητα του εμβολιαστικού πάσου. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Και από τη δεξιά. Σε ευχαριστούμε.